Το φορολογικό πλαίσιο σε χώρες του εξωτερικού είναι πλέον βασικό κίνητρο προκειμένου να μεταφέρουν την έδρα τους οι ελληνικές ναυτιλιακές εταιρείες. Γι' αυτό άλλωστε, πολλά ναυτιλιακά κέντρα όπως του Λονδίνου, του Χονγκ Κονγκ ή του Ντουμπάι προσπαθούν ήδη να προσελκύσουν τους Έλληνες πλειοκτήτες. Βασική αιτία είναι τα ποσά που διακινούνται σε ετήσια βάση, καθώς υπολογίζονται σε εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια, αλλά και ο διαρκώς αυξανόμενος ελληνόκτητος στόλος. Μέσα στο 2014, μάλιστα, ο ελληνικών συμφερόντων και η ιδιοκτησία στόλος αυξήθηκε κατά 5,7%. Και πιο συγκεκριμένα, τα πλοία έφτασαν τα 3.901 συνολικής χωρητικότητας 290,8 εκατομμυρίων τόνων. Όσον αφορά στο ισχύον καθεστώς φορολόγησης στην ελληνική ναυτιλία, ο υπολογισμός στην Ελλάδα γίνεται με βάση την ολική χωρητικότητα των πλοίων. Αντίθετα, ο υπολογισμός στα υπόλοιπα ευρωπαϊκά κράτη γίνεται με βάση την καθαρή χωρητικότητα των πλοίων, γεγονός που καθιστά την ελληνική φορολόγηση υψηλότερη. Πιο συγκεκριμένα, η Ελλάδα φορολογεί τα πλοία χωρητικότητας από 100 ως 10.000 κόρους με 1,2 ευρώ κάθε 100 κόρους ημερησίως. Τα πλοία από 10.001 κόρους έως 20.000 με 1,1 ευρώ ημερησίως. Από 20.001 έως 40.000 κόρους η φορολογία φτάνει το 1 ευρώ. Επίσης, τα πλοία από 40.001 έως 80.000 φορολογούνται με 0,45 ευρώ και από 80.001 και άνω με 0,2 ευρώ. Σε άλλα ευρωπαϊκά κράτη-μέλη, η φορολόγηση βάσει της καθαρής χωρητικότητας είναι πολύ πιο ευνοϊκή συγκριτικά με την ελληνική. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, για παράδειγμα, τα πλοία καθαρής χωρητικότητας από 1 έως 1.000 τόνους φορολογούνται ημερησίως με 0,97 ευρώ για κάθε 100 τόνους. Από 1.001 τόνους έως 10.000 φορολογούνται με 0,73 ευρώ. Από 10.001 έως 25.000 η ημερήσια φορολογία είναι 0,48 ευρώ, από 25.001 τόνους και άνω είναι 0,24 ευρώ. Στην Ιταλία, η ημερήσια φορολόγηση των πλοίων είναι ακόμη χαμηλότερη και από αυτή του Ηνωμένου Βασιλείου. Ειδικότερα, τα πλοία από 1 έως 1.000 τόνους καθαρής χωρητικότητας φορολογούνται με 0,9 ευρώ την ημέρα για κάθε 100 τόνους. Από 1.001 έως 10.000 τόνους η φορολογία φτάνει τα 0,7 ευρώ. Από 10.001 έως 25.000 τόνους είναι 0,4 ευρώ, ενώ από 25.001 τόνους και άνω η ημερήσια φορολογία είναι 0,2 ευρώ. Τέλος, το φορολογικό σύστημα της Πολωνίας είναι πολύ χαμηλό, καθώς το μέγιστο ημερήσιο ποσό φτάνει τα 0,5 ευρώ, ενώ το ελάχιστο φτάνει τα μόλις 0,1 ευρώ. Ειδικότερα, τα πλοία από 1 έως 1.000 τόνους φορολογούνται με 0,5 ευρώ την ημέρα. Από 1.001 τόνους έως 10.000 τόνους φορολογούνται με 0,35 ευρώ. Ακολουθούν τα πλοία με χωρητικότητα από 10.001 τόνους έως 25.000 τόνους που φορολογούνται ημερησίως με 0,2 ευρώ, ενώ από 25.001 τόνους και πάνω μόλις με 0,1 ευρώ. Είναι προφανές ότι το ναυτιλιακό φορολογικό σύστημα σε ξένα ναυτιλιακά κέντρα είναι πολύ χαμηλότερο συγκριτικά με το ελληνικό. Δεδομένου ότι το 90% των προϊόντων μεταφέρεται δια θαλάσσης και τα ποσά που διακινούνται είναι υπέρογκα, στην περίπτωση που οι ελληνικές ναυτιλιακές εταιρείες αλλάξουν έδρα, το οικονομικό κόστος για την Ελλάδα θα είναι πολύ μεγάλο.